Αντώνη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γλυκερία μου. Elite League Round 2. Μετά το πέρας 7 αγωνιστικών, νομίζω ότι το πρωτάθλημα έχει φουντώσει για τα καλά. Κάποιοι σχολιασμοί και κάποιες προσωπικές απόψεις που κάναμε στην πρώτη μας συνάντηση για αυτή την κατηγορία έχουν αρχίσει και ξεδιπλώνονται σιγά σιγά. Τις έχουμε συνάντηση ήδη. Έχουμε τα πρώτα αρκετά δείγματα, μπορώ να πω, γιατί στις 7 αγωνιστικές νομίζω έχεις αρχίσει και αποκτάς πλέον μια άποψη για το πρωτάθλημα που παρακολουθείς. Ήρθαμε εδώ πέρα να αναλύσουμε επακριβώς τι έχουμε δει, τι έχει συμβεί και ποια θεωρούμε ότι χρειάζεται να είναι πορεία με βάση κιόλας τη μεταγραφική περίοδο της Black Friday που πλησιάζει, η οποία είναι τέλος του μήνα. Έτσι ακριβώς. Να το πάρουμε με βάση βαθμολογικής σειράς. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε 3 αίτητους. Σήμερα έχουμε μόλις έναν. Λοιπόν, είναι ο Αντίλαλος, ο οποίος είναι στην πρώτη θέση. 7 αγώνες χωρίς ήττα. Προέρχεται από πολύ μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τους Στιφάδο, αλλά και στο παιχνίδι με τη Space. Είναι δύο παιχνίδια που ουσιαστικά μπορούμε να βάλουμε τον τίτλο «Πέρασε από το crash test» ο Αντίλαλος, με μια μικρή σημείωση ότι το δεύτερο παιχνίδι αντιμετώπισε του Στιφάδο με αρκετές απουσίες. Πολύ σωστά. Λέγαμε ότι ο Αντίλαλος θα φανεί στα μεγάλα παιχνίδια, αν είναι φούσκα ή όχι. Φαίνεται ότι στέκεται πάρα πολύ καλά. Ο Γιώργος Ζαμπέτας δείχνει ότι οι προπονήσεις που κάνουν, γιατί να πούμε ότι είναι και μια από τις ομάδες της κατηγορίας, η οποία κάνει προπονήσεις, ανελιπώς, δείχνουν να έχουν δεθεί, αλλά κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι χρειάζεται έναν δεινό σουτέρ. Δηλαδή, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω μεταγενέστερα, θεωρώ ότι τον Αντίλαλο θα τον δούμε στα νοκάουτ, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αν θέλει να διεκδικήσει όμως το κάτι παραπάνω, χρειάζεται στις μεταγραφικές περιόδους να φέρει έναν τύπο, ο οποίος, να το πούμε λίγο λαϊκά, θα τα στάζει. Ωραία. Ένα παίκτη δηλαδή που στις κρίσιμες στιγμές και όταν η μάχη θα φουντώσει για τα καλά, θα πάρει την ομάδα στις πλάτες του και θα την οδηγήσει στις μεγάλες νίκες. Ναι, γιατί κάποια στιγμή μπορεί ο Μερκεβίτσιος να κουραστεί. Δεν μπορεί να παίζει πάντα και στο 100% του. Okay, είναι μέχρι στιγμής ο καλύτερος ψηλός της κατηγορίας, αλλά μπορεί να κάνει και αυτό σκυλιά, να έχει κάποιο κακό διάστημα. Θα πρέπει να βρεθεί ένα πλάνο να μπορεί η ομάδα να κάνει αυτή την πορεία πρωταθλητισμού και χωρίς το λιθουανό της. Να δούμε τι άποψη θα έχει ο coach Απέντας πάνω σε αυτό και αν θα προβούν σε μια τέτοια κίνηση στο μέλλον. Στη δεύτερη θέση, να πούμε ποιον βρίσκουμε. Στιφάδο Bulls. Στιφάδο Bulls, οι οποίοι υπέστησαν την πρώτη τους ήττα για φέτος. Να θυμίσω ότι η τελευταία φορά που τους είδαμε να φεύγουν με το κίτρινο φύλλο από το γήπεδο ήταν το Γενάρη. 9 Γενάρη του 2023. Τέλεια. Ήταν οι West Kings τότε. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν derby και εκείνο το match και εκείνο το match της regular season. Ναι. Ένα μάτς βέβαια και εκείνο όπως και αυτό το οποίο δεν προμηνύει απολύτως τίποτα, να πούμε για τη συνέχεια, okay. Πιο πολύ επικοινωνιακό και τηλεοπτικό ήταν, τηλεοπτική ήταν η συνάντηση που είδαμε. Να πούμε, στη Φάδο κατέβηκαν με αρκετές ελλείψεις στη μοναδική ήττα που έχουν κάνει μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα και εδώ θέλω να σχολιάσω πάρα πολύ, μιας και σε εκείνο το μάτς ήταν και η πρώτη απουσία του Πρόκου, ότι ο Πρόκος έχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους της γενιάς του. Ο Πρόκος είναι παλιό, καλό κρασί. Μπορεί να περνάνε τα χρόνια, δεν βλέπουμε όμως την καμπύλη να πέφτει. Είναι, ήταν και θεωρώ ότι θα είναι και ακόμα αρκετό εύλογο διάστημα ηγέτης. Δηλαδή η Στιφάδο Bulls είναι διαφορετική με ή χωρίς αυτόν. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Λοιπόν, θα αφήσουμε τη Στιφάδο Bulls και θα περάσουμε στην Space Ελλάς. Την τελευταία φορά που τα είχαμε πει, θυμάμαι να με βάζει στη θέση μου λέγοντας ότι Αντώνη περίμενε να τους δούμε όταν θα έρθουν και τα σπουδαία παιχνίδια. Αυτά ήρθαν.
δύο μεγάλες αναμετρήσεις είχαμε για τη Space Ελλάς. Και είχανε μία νίκη. Και μία ήττα. Τι γίνεται, εγώ αυτό που παρατήρησα στη Space. Θεωρώ ότι στις δύο αναμετρήσεις αυτές, στα derby, στην κατηγορία που έπρεπε να δώσει Space, είδαμε μεγάλο έλλειμμα στη ρακέτα της. Το οποίο έλλειμμα στο match με τον Αντίλαλο φάνηκε καθώς δεν τραβήξαν και τα γκάρ της, πετυχαίνοντας 57 πόντους σύνολο, πολύ λίγοι. Από την άλλη όμως, αυτό δεν της στήχησε με τους fix, καθώς τα γκάρ της ήταν πάρα πολύ εύστοχα και κάπως έτσι πήρανε το match. Θεωρώ ότι η Space, για να συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, χρειάζεται σημαντική ενίσχυση στη ρακέτα. Γιατί αν βρεθεί απέναντι σε ικανούς αντιπάλους στο 1-2-3, θεωρώ ότι εκεί μπορεί να τα βρει και σκούρα. Εν ολίγης, όταν... Και αν δεν βγει το παιχνίδι δηλαδή, να τη στοιχήσει και το αποτέλεσμα. Δείχνει, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα που αν τη τραβήξει περιφέρεια έχει καλός, αν δεν υπάρχει μεγάλο θέμα. Οπότε η Space είναι ισοπαλία για μας τους δύο, γιατί ένα match της βγήκε, ένα match από τα μεγάλα δεν της βγήκαν. Δεν της βγήκε με τον Αντίλαλο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, για να μην περίμενα, ότι θα το κέρδισε το παιχνίδι αυτό. Το θυμάμαι, έχουμε βάλει off camera και off μικρόφωνο. Τα στοιχήματά μας. Μπράβο, ναι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, New World Fix. Έτσι ακριβώς. Οι Fix τώρα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να πάρουν ντέρμπι. Πάλι παίξανε με Αντίλαλο επίσης και Space Ελλάς. Το παλεύουνε, πολεμάνε. Δεν καταφέρνουν όμως να φύγουνε με την νίκη σε μεγάλο παιχνίδι. Δεν έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής. Ακόμα στην πρώτη τετράδα είναι. Αλλά για να δείξεις ότι κάνεις τη διαφορά, πρέπει να τα πάρεις αυτά τα παιχνίδια. Και όχι απλά να είσαι ανταγωνιστικός. Ισχύει στο 100% αυτό, εξακολουθούν να παίζουν το ωραίο μπάσκετ που έπαιξαν και πέρσι, σαν να τους λείπει κάτι όταν είναι να κάνουν την μεγάλη νίκη, και αυτό θα πρέπει να κάτσουν μεταξύ τους να το βρουν, ώστε να κάνουν το ένα βήμα παραπάνω σαν ομάδα. Ο coach Στασιούδης λοιπόν και ο πρόεδρος Γαλανός να βάλουν κάτω τα δευτέρια τους, να δούνε πώς θα φτάνουν στις νίκες και στα μεγάλα μάτς. Ίσως τους ξεμπλοκάρει η πρώτη μεγάλη νίκη που, αν την πετύχουν κάποια στιγμή, νομίζω ότι αν το κάνουν αυτό, ίσως τους ξεμπλοκάρει για τη συνέχεια. Μετά, τους New York Fix θα βρούμε παλιάγκουρα. Τα αγαπημένα μου παλιάγκουρα. Τα παλιάγκουρα τα αφήσαμε στο 1-3, λέγοντας ότι τους λείπει το μέταλλο και ο χαρακτήρας όταν τα μάτς καίνε. Είχαμε πει χαρακτηριστικά για το 4ο δεκάλεπτο. Μπράβο. Που εκεί λίγο δεν τα πηγαίναμε και τόσο καλά. Και έχουν πάρει 2 στα 3 παιχνίδια με τρόπο συναρπαστικό. Ένα buzzer beater διαχειρός Θοδωρή Κασκάνη που ισοπαίδωσε τους West Kings. Και μια πολύ καλή συνεργασία στο match με την Αγκουανίλε μεταξύ Σταφυλάκη Αβανίδη, όπου τους έστειλε στη γραμμή της φιλανθρωπίας μία στις δύο βολές από το Βαγγέλη, ακόμα ένα ροσφύλλο. Και στις 3 αυτές νίκες δεν ταράχτηκαν ιδιαίτερα με τους reload, με τους οποίους καθάρισαν το παιχνίδι ανέμακτα. Ναι, να πούμε βέβαια ότι το παιχνίδι με την Αγκουανίλε αποκτάει μεγαλύτερη αξία η νίκη η οποία πέτυχαν, γιατί έγινε άνευ Θοδωρή Κασκάνη, και νομίζω ότι μετά από αυτό το 3-3 έρχονται ακόμα καλύτερες μέρες για τους πράσινους. Ναι, θεωρώ ότι μπαίνει σιγά σιγά το νερό στα βλάκι και αυτές οι νίκες που έχουν κάνει θα εμφανιστούν στην πορεία της βαθμολογίας και θα βοηθηθούν αρκετά. Λοιπόν, West Kings. West Kings. Λοιπόν, δεν είμαστε καλά, το ξέρουμε αυτό. Το λέμε και εμείς και οι παίκτες και οι προπονητές, ότι δεν είμαστε σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι. Εγώ θεωρώ ότι ο Μαρφαντάς θεώρησε την καλοκαιρινή περίοδο ότι έχει κάνει 3 μεταγραφές από το πάνω ράφι. Θεωρώ όμως ότι δεν έχει βρει ακόμα τη χημεία και τον τρόπο να τις βάλει μέσα στο σύνολο
και η ομάδα είναι δύο κλάσεις κάτω από αυτό που έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει το κλίμα, δεν ξέρω αν φταίει το roster ή αν φταίει ο coach που δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αναλόγως. Θα δείξει η πορεία όμως. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι West Kings θα μπουν σε μια διαδικασία να κινδυνεύσουν έστω στην οκτάδα. Απλά η εικόνα που δείχνουν αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι τα μεγάλα μάτς που θα έρθουν, γιατί ακόμα δεν έχουν παίξει με τους δύσκολους της κατηγορίας, αν είναι αυτή η εικόνα, δεν βλέπω να φεύγουν με το κεφάλι όρθιο από το γήπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνουμε τους West και θα βρούμε στην συνέχεια την Ακουανίλη. Η Ακουανίλη, η οποία δεν ξέρω, μάλλον Δώσαμε κίνητρο. Ο Καλαβάτης πρέπει να έβαζε στο repeat το τελευταίο podcast από αποδυτήρια της ομάδας. Δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί η συνέχεια ήταν άκρως ενθαρρυντική. Τρεις νίκες η Ακουανίλη. Βέβαια, δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα που κατάφερε να πάρει μετά τη συνάντησή μας. Είναι ότι η ομάδα επιτέλους δείχνει το σίδερο και το μέταλλο που διαθέτει από τον πυρήνα της. Δηλαδή, και το μάτς που έχει χάσει, το έχει χάσει στο τέλος... Με τη βολή του Αβανίδη. Ναι. Και στην κόψη του ξηραφιού. Θα μπορούσε να το είχε πάρει. Στην κόψη του ξηραφιού. Η ομάδα δείχνει να έχει ξαναβρει τον εαυτό της. Το DNA της, το χαρακτήρα της, όλο αυτό που υπηρετεί σαν ομάδα όλα αυτά τα χρόνια στην διοργάνωση. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει με αυτόν τον χαρακτήρα, το μέλλον προμηνύεται λαμπρό για τους νεοφώτιστους. Ριταϊρείς. Λοιπόν, οι Ριταϊρείς περάσανε τη Σκύλα και τη Χάριβδη, τις Συμπληγάδες, τις Ειρήνες, το νησί των Φεάκων και τώρα έχουμε έναν ψιλοστρωμένο δρόμο. Έχουν καταφέρει και έχουν παίξει και με τις τέσσερις ομάδες που βρίσκονται ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Έχουν χάσει και από τις τέσσερις. Ουσιαστικά είναι οι τέσσερις ήττες που έχουν. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι οι Ριταϊρείς μπορούν να μαζέψουν νίκες στο μέλλον, να κάνουν δηλαδή ένα καλό σερί νικών με τα μάτς που έρχονται για αυτούς. Ναι, γιατί να πούμε ότι το πρόσωπό τους αυτές τις τέσσερις ήττες δεν ήταν ότι τα παιχνίδια τα χάσανε με κάτω τα χέρια. Το τι μπορούν να κάνουν το δείξαν και εκεί, απλά δεν ήρθε το ροσφύλλο. Η προσθήκη του Παπαϊωάννου νομίζω ότι ήταν καθοριστική. Φοβερός. Για την ομάδα του Κουσούλη. Σαν να παίζει χρόνια εκεί, φοβερή παρουσία του, ηγείται αυτής της ομάδας και νομίζω ότι θα δούμε όμορφα πράγματα και από εκείνον ακόμα καλύτερα και από τους Ριταϊρείς στο σύνολό τους. Λοιπόν. Reload. Μια μέση κατάσταση, σταθερή βέβαια, αλλά μέση. Στο ρεκόρ τους, ναι, τρεις νίκες, τρεις ήττες. Στις εμφανίσεις τους, δηλαδή. Η Reload αυτό που παρατηρείτε είναι ότι αν χάσει, θα χάσει καθαρά. Σαν να χάνει με κάτω τα χέρια. Δεν έχει παλέψει κανένα, μα κανένα παιχνίδι από αυτά τα οποία έχει χάσει. Ναι, τα έχει χάσει κοντά... με διαφορές 20 πόντων. Ναι. Μας έχει κάνει εντύπωση αυτό και γι' αυτό το σημειώνουμε. Ναι, σαν να μπαίνει στο mood ότι εντάξει, έρχεται ήττα και από εκεί και πέρα σαν να μπλοκάρει. Και δεν βγάζει καμία αντίδραση. Δεν μπορεί να γυρίσει την κατάσταση, είναι έτσι ακριβώς. Αυτό. Πιστεύω ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία θα κάνει τη διαφορά στην κατηγορία φέτος. Θεωρώ όμως ότι έχει μεγαλύτερη πυγμή από αυτήν που μας έχει δείξει μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Milwaukee Sucks. Μια ομάδα λίγο στο αντίθετο άκρο. Μια ομάδα η οποία δεν μεταφράζονται βαθμολογικά... Η προσπάθειά της. Ναι, δεν μεταφράζεται βαθμολογικά. Ναι, οι εμφανίσεις και η προσπάθειά της, όμως παλεύουν τα παιχνίδια μέχρι να σφυρίξει η κόρνα της λήξης. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που της αξίζει ένα χειροκρότημα. Παρόλο αυτό το 2-5, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι καλύτερο το ρεκόρ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι έχει παλέψει όλα τα παιχνίδια, έχει δείξει χαρακτήρα. Είναι από τις σκληροτράχυλες ομάδες αυτής της κατηγορίας και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Νομίζω ότι για φέτος θα της δώσω τον τίτλο της ομάδας της ζημιάρας. Θεωρώ ότι αυτό τον άχαρο ρόλο φέτος τον έχουν οι Milwaukee Sucks της ζημιάρας.
αν καταφέρει κάποια στιγμή και εκεί στις λεπτομέρειες, εκεί στα σημεία όταν θέλει και λίγο εμπειρία, ξεκινήσει να τα παίρνει αυτά τα μάτς, θα δούμε άλλα πράγματα από τα ελάφια. Τέλεια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. WarGamers. Αν σας λέγαμε ότι μετά από 7 αγωνιστικές οι WarGamers θα βρισκόντουσαν στην 10η θέση με ρεκόρ 2-5, νομίζω ότι κανένας δεν θα πόνταρε πάνω σε αυτό. Θα γελούσαμε. Νομίζω ότι έχει αφήσει λίγο η τύχη τους WarGamers. Δηλαδή, ναι μεν είναι φαβοροί στα μάτς που έχουν παίξει, αλλά κάποια παιχνίδια τα οποία με τον μπαλμό τους και με την άβρα τους τα παίρνανε, πλέον, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δείχνουν να μην μπορούν να πετύχουν το στόχο τους με τον ίδιο τρόπο. Σαν να μην τους πηγαίνει η χρονιά μέχρι στιγμής. Ναι. Δεν θεωρώ ότι αυτή την εικόνα θα την έχουμε σε όλη τη διάρκεια για τους WarGamers, αλίμονο. Αλλά προς το παρόν, ο τροχός έχει γυρίσει απέναντί τους. Εγώ πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα το βρουν και θα δούμε κάποια στιγμή να κάνουν ένα καλό σερινικό στο άμεσο μέλλον η ομάδα του Slavenity. Για να δούμε. Thunderdogs. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για τους Thunderdogs έχουμε βρει κάτι. Υπάρχει ένα στατιστικό το οποίο μας εντυπωσίασε πάρα πολύ όταν το βλέπαμε. Έχει να κάνει με τον Καγιαμανίδη, συγγνώμη, και με την υπόλοιπη ομάδα. Λοιπόν, ο Καγιαμανίδης ήρθε για να δώσει αέρα στους Thunderdogs. Τι έχει γίνει όμως? Έχει δώσει ο διαιτητής την εκκίνηση, έχει πατήσει τον πυροβολισμό, ο Καγιαμανίδης τρέχει μπροστά και οι υπόλοιποι Thunderdogs κάθονται στην αφετηρία. Πες μας λίγο, Αντώνη, τους πόντους στα μάτς που έχουν χάσει οι Thunderdogs. Λοιπόν, να δούμε λίγο τη σύγκριση. Retirees, παιχνίδι στο οποίο να πούμε σκοράρανε μόλις συνολικά 46 πόντους, εκείνος έβαλε τους 17. Με Aquanile έχει βάλει τους 27 τους 56 και με War έχει βάλει τους 30 τους 64. Μιλάμε τώρα ότι... Βάζει το 50% των πόντων. 40 με 50% των πόντων. Πάνω κάτω, ναι. Αν η ομάδα δεν μπορέσει να τον ακολουθήσει στο μοτίβο αυτό, δεν θεωρώ ότι θα κάνει το παραπάνω βήμα που θεωρώ ότι ο Θάνος Παπαγεωργίου έφερε αυτόν τον παίκτη για να κάνει η ομάδα του. Δεν μπορεί να βάζει τώρα 30 πόντους και οι υπόλοιποι να βάζουν 34. Η ομάδα πρέπει να ανέβει λίγο το πράγμα. Είναι σαν να παίζει ένας τύπος μόνος του. Δεν ξέρω. Και αυτό ήταν και κάτι που έχει στοιχήσει στους Underdogs και βρίσκονται μόνο στις δύο νίκες. Σε 7 εβδομάδες που έχουμε διανύσει. Στο 2-5. Ναι. Αυτό έχω να πω, ότι ξυπνήστε και οι υπόλοιποι σκύλοι, γιατί δεν βλέπω να έρχεται τούμπα η σειρά. Λοιπόν, Brazers. Ναι. Στην 13η θέση με 1-6 ρεκόρ. Λοιπόν, οι Brazers πλέον έχουν να κουβαλήσουν ένα σταυρό παραπάνω αυτόν του μηδενισμού. Γιατί λέω ένα σταυρό παραπάνω? Γιατί αν δεις, Αντώνη μου, τα ρεκόρ, μόλις 2 νίκες χωρίζουν τους Brazers από την 7η θέση αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μία νίκη έχουν κάνει, η ομάδα που βρίσκεται στην 7η θέση έχει 3. Δεν ήταν πολύ μακριά, θα στοιχίσει πάρα πολύ ο βαθμός που χάσαν από το μηδενισμό. Αν έπρεπε να δώσουν το 100% στα παιχνίδια τους και αν χρειαζόντουσαν σίγουρα και μια προσθήκη να τους δώσει ενέργεια, τώρα πρέπει να δώσουν το 120% στα παιχνίδια τους και σίγουρα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη μεταγραφική που έρχεται τώρα κοντά. Πρέπει να βρουν, κατά την άποψή μου, έναν παίκτη σκόρερ. Ό,τι είπαμε δηλαδή και για τον Αντίλαλο, ισχύει νομίζω ακόμα πιο πολύ για τους Brazers. Υστερούν σε όλες τις ισοβαθμίες, αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο με κάποια άλλη ομάδα, και θα συμφωνήσω απόλυτα σε όλα αυτά που είπες. Και ολοκληρώνουμε με τους πλατιακούς. Εκεί τα πράγματα νομίζω είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Και βαθμολογικά και για αυτό που θέλουν να κάνουν τα παιδιά στο πρωτάθλημα φέτος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Κοντομίχης, εντάξει, και εμείς είχαμε λίγο μπει στο κλίμα ότι
Η πλατειακή είναι σε μια φάση του εφαγωνίζεστε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η νίκη. Ερχόμαστε για να συνεχίσουμε να έχουμε επαφή με το άθλημα το οποίο αγαπάμε και έχουμε μεγαλώσει μαζί του. Και να βγάλουμε το παιδί από μέσα μας, το είπανε. Ναι, 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 αυτό. Αν έρθουν οι νίκες, καλώς. Αν δεν έχουν, δεν μας πολύ νοιάζει κιόλας. Ερχόμαστε να τρέξουμε, να περνάμε καλά. Και νομίζω κιόλας ότι έχουν καταλάβει ότι ίσως δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό της κατηγορίας. Ενώ έχουν φοβερή ποιότητα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Καλά, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι πλέον... Τα ονόματα όλοι τα γνωρίζουν. Σωστά, δεν χρειάζεται να αρχίσουμε να λέμε έναν έναν. Νομίζω πλέον ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν στο ρυθμό. Γιατί καλώς ή κακώς, κάποιους η ηλικία μπορεί να τους προλαβαίνει. Δεν το λέμε με την κακή έννοια. Όχι, παιδιά, ίδια ηλικία έχουμε με εμένα προσωπικά. Δεν, και σε μένα τα ίδια λέει. Κάποια στιγμή θα φαινόταν και στα αθλητικά. Γιατί όπως είπε και ο Κοντομίχης, είμαστε και χορτασμένοι και από τίτλους. Έτσι, δεν, σε αυτό πάτησε. Δεν είναι σίγουρα στερημένη η συγκεκριμένη ομάδα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αυτά. Ναι, νομίζω ολοκληρώσαμε. Ελπίζω να. Ελπίζω την επόμενη φορά να είναι ακόμα πιο τουρλουμπούκι η Elite. Μου αρέσει να είναι έτσι, να μην υπάρχουν ξεκάθαρα φαβοροί ή ηττημένοι, δεν ξέρω εγώ τι. Κάπου εκεί θα τα πούμε, σε 3-4 αγωνιστικές πάλι. Ναι. Θα δούμε τούμπα τα πράγματα, θα δούμε. Έχει μπει το νερό στα βλάκι και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τη ροή του πρωταθλήματος όπως την αφήσαμε. Θα μάθουμε κάποια πληροφορία ότι ίσως κάποια ομάδα ψάχνει για παίκτη επίσημα, λίγο πιο επίσημα, ή θα δούμε κάτι στο παρκέ. Είδαμε. Για να δούμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η Elite φέτος. Από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Είναι για την οκτάδα, ποιοι θα πέσουν. Είναι γενικότερα ένα πρωτάθλημα άκρος ανταγωνιστικό. Σωστά. Αντώνη, σε ευχαριστώ για ακόμα μία μέρα. Και εγώ, Γλυκερία, που με άντεξες. Έτσι, ήρωας είμαι. Να, και για τη φιλοξενία. Έτσι, κυρίως. Θα σε χαιρετήσω. Και εγώ θα χαιρετήσω σένα. Θα τα πούμε σε επόμενο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια με πολύ, πολύ μπάσκετ σε όλους σας. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια χαρά.